με τη βοήθεια των εικόνων θα περιέλθουμε στους χώρους των αρχαίων μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί γύρω και σε άμεση επαφή με το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, καταλήγοντας στις εντός αυτού αρχαιότητες. Με δυσκολία μιλάω. Τα αρχαία που θα παρουσιαστούν αποδίδονται βάσει επιγραφών που βρέθηκαν στους τρεις αττικούς δήμους του Αλιμούντους, του Ευωνίου και της Εξονής, οι οποίοι διαμορφώθηκαν από το Κλισσένη περί το 506 π.Χ. και συμμετείχαν στην Αθηναϊκή Βουλή των 500, ο Αλιμούς με τρεις βουλευτές, το Ευώνυμον με 10 και η Εξονή με 8. Με βεβαιότητα δε, τοποθετούνται από τους μελετητές στην περιοχή των τριών σύγχρονων δήμων, Αλίμου, Αργυρούπολης Ελληνικού και Λιφάδης. Οι τρεις αρχαίοι δήμοι, όπως και οι σημερινοί, διέθεταν από κοινού το βασικό δικό τους δίκτυο και ξεχωριστά ο κάθε δήμος στο δευτερεύον που οδηγούσε στα ιερά του, στο θέατρο, στη θάλασσα και στο βουνό, αλλά και στα αγροκτήματα όπου οι δημότες ανέπτυσαν τις ανάλογες με κάθε προορισμό δραστηριότητες. Ευχής έργο θα ήταν η μέσω των εικόνων επιχειρούμενη διαδρομή να υλοποιηθεί κάποια στιγμή και επί του εδάφους με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μέσω ενός ή δύο ή και περισσότερων πραγματικών αρχαιολογικών περιπάτων που οποιοδήποτε θα μπορούσε στο μέλλον να κάνει είτε πεζή είτε με κάποιο από τα σύγχρονα ήπια σκήνησης οχήματα. Άλλωστε, από παλιά οι εκάστοτε αρμόδιοι για το χώρο έχουν ενστερνιστεί την πρόταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπάρχει σχετική αλληλογραφία, για τη δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στο Ελληνικό, το οποίο θα στεγάσει τις αρχαιότητες της Δυτικής Παραλίας. Σημειώνεται ήδη ότι από το 2003 στο χώρο του Δυτικού Αεροδρομίου λειτουργούν αποθήκες εργαστήρια της αρμόδιας ΚΣΤΑ Φορείας Αρχαιοτήτων, κυρίως κεραμικών ευρημάτων, τα οποία μετά τη συντήρηση μεταφέρονται στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πειραιά. Θα ήταν επομένως δυνατόν και χρήσιμο σε ένα πυρήνα πολιτισμού στο πρώην αεροδρόμιο να δημιουργηθεί ένα θεματικό μουσείο που θα στέγαζε τα ευρήματα της περιοχής και θα πρόβαλε επί παραδείγματι και την εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Παράλληλα, η αρχαιολογική περίπατη θα υποστήριζε ουσιαστικά το ρόλο του, ενδεχομένως με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ποικίλου περιεχομένου για κάθε ηλικία και κοινωνική ομάδα. Ας προχωρήσουμε όμως στην περιήγηση. Ξεκινάμε από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Κοσμά, όπου το 1929, 30 και 51 ανασκάφθηκε από τον Γεώργιο Μιλουνά προτελετική εγκατάσταση με οικισμό και νεκροταφεία της 3ης χιλιετίας π.Χ., καθώς και μυκηναϊκός οικισμός στον ίδιο χώρο. Από τον αρχαιολογικό χώρο, ένα αντιπροσωπευτικό μόνο τμήμα του είναι ορατό, το οποίο καταφέραμε να συντηρήσουμε το 2009-2011 με δαπάνη του επιχειρηματία που έχει εκμισθώσει το κατάστημα, το νυχτερινό κέντρο, οπότε δόθηκε στα αρχαία κάποια παράταση ζωής για μερικά ακόμα χρόνια. Στο ακροτήρι που έχει ταυτιστεί με την κολιάδα άκρα των αρχαίων, ας μην ξεχνάμε και τον κηρυγμένο γραφικό ναίσχο των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού με τοιχογραφίες του 17ου και του 19ου αιώνα μετά Χριστό. Προχωρώντας βορειότερα, μπαίνουμε στον εκπληκτικό χώρο του ΕΑΚΛΙ, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας, Αγίου Κοσμά, όπου το 2003, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Έργων, φέραμε στο φως το τμήμα αρχαίου δρόμου, που φαίνεται ότι έρχεται από την πλευρά του αεροδρομίου και καταλήγει στο ισχυρά θεμελιωμένο οικοδόμημα, μάλλον μικρό ναό, για την ταυτότητα του οποίου όμως δεν διαθέτουμε ακόμη αρκετά στοιχεία. Ακολουθώντας την ακτή βορειότερα, φτάνουμε στη θέση Λουτρά Αλίμ, εκεί που υπογειοποιήθηκε η λεωφόρος Αλίμ, για να βγει στην παραλιακή. Βρισκόμαστε δηλαδή έναντι του βόρειου μυχού του Αγίου Κοσμά, όπου επίσης στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Έργων αποκαλύφθηκε ένας μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος, βλέπετε ένα τμήμα του θαλάμου του, κάτω από ένα γερμανικό πολυβολείο με εξαιρετικά ευρήματα. Ο τάφος έχει συνδεθεί με τον αντίστοιχο οικισμό του Αγίου Κοσμά. Τώρα περιτρέχουμε το αεροδρόμιο κατά μήκος της βόρειας πλευράς του και σταματάμε στο λόφο της Αγίας Άννας ή κοινωνικής δικαιοσύνης,
όπου το 1929 είχε αποκαλυφθεί το θεσμοφόριο του Αλιμόντος και η ομώνυμη βασιλική. Σήμερα τα μνημεία αυτά δεν φαίνονται, γιατί και αυτός ο λόφος χρησιμοποιήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Στους πρόποδες όμως του λόφου έχουν αποκαλυφθεί και σώζονται στις πιλωτές των σύγχρονων οικοδομών πολλά αρχαία κατάλοιπα, οικιστικά. Εδώ είναι η οικία Παπαζιάν, ταφικά, είναι το οικόπεδο Ράπτη Πλεύρη και οδικά. Ακόμα, εκείνα που δυστυχώς δεν σώθηκαν στον τόπο τους είναι τα κατάλοιπα του αρχαίου θεάτρου του Αλιμούντος, οι θρόνοι της προεδρίας του οποίου έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Εδώ βλέπετε μία αναπαράσταση του θεάτρου από τον ζωγράφο Κωστή Ηλιάκη. Στο ίδιο περίπου ύψος και συγκεκριμένα στο πίσω μέρος του υπερκαταστήματος Καρφούρ, όπου διέρχεται το ρέμα των τραχώνων, το 1999, στο πλαίσιο των εργασιών εκτροπής της Αττικής Κήτης, βρέθηκαν παραποτάμιες εγκαταστάσεις με αναρριγματικούς τοίχους, που συγκρατούσαν τα πρανή της Κήτης από την πλευρά του αεροδρομίου. Βρέθηκε επίσης και ένα αρχαιοπηγάδι που ήταν σε χρήση μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. 100 μέτρα δυτικότερα, σε ιδιωτικό οικόπεδο, αποκαλύφθηκαν εργαστηριακές εγκαταστάσεις και η απόλυψη αρχαίου δρόμου, που φαίνεται ότι στην αρχαιότητα, μάλλον μέσω ξύλινης γέφυρας, περνούσε απέναντι στο ρέμα και συνεχιζόταν στον χώρο του αεροδρομίου. Γυρίζουμε τώρα δεξιά από το ρέμα. Πιστεύω ότι όσοι γνωρίζουν την περιοχή καταλαβαίνουν τη διαδρομή μας. Στην ανατολική πλέον πλευρά του αεροδρομίου και βρισκόμαστε στο αμαξοστάσιο του τραμ. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν εδώ το 2002-2003 ίσως ανέδειξαν ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών. Στη γωνία του αγροκτήματος μιας πλούσιας οικογένειας ευωνημαίων με σπίτια, πηγάδια και κήπους, κάποιο μέλος της προς επίδειξη του πλούτου που κατήχε ίδρυσε ένα επιβλητικό ταφικό μνημείο. Το μνημείο έφερε πλούσιο βιβλιοδιάκοσμο, τον οποίο εμείς βρήκαμε μπροστά στην πρόσωψη, ελαφρά παρασυρμένο από κάποια πλημμύρα μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Παρόμοιο έβριμα είχε να έρθει στο φως 100 περίπου χρόνια πριν από τις ανασκαφές του κεραμικού των Αθηνών. Στο δεκτήριο, το παλιό ντεπό της Ολυμπιακής, όπου σήμερα στεγάζονται τα γραφεία της ΤΡΑΜ, αποκαλύφθηκε εκτεταμένο νεκροταφείο με πλούσια κεραμικά κυρίως φτερίσματα που χρονολογούνται από τα τέλη του 8ου αιώνα έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Το νεκροταφείο αυτό διατηρήθηκε σε κατάχωση, ενώ ο ταφικός περίβολος και άλλα κατάλοιπα πέριξ αυτού είναι ορατά, αναμένοντας την προστασία και ανάδειξή του. Εδώ βλέπετε συντηρημένα τα γλυπτά μνημεία του περιβόλου, όπως εκτίθενται στο Μουσείο του Πειραιά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Στην ίδια περίπου ευθεία με το αμαξοστάσιο βρίσκεται η 127 πτέρυγα υποστήριξης, στο ανατολικό άκρο της οποίας κατασκευάστηκε ο σταθμός του μετρό Αργυρούπολη, με πρόσωψη στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Στη θέση αυτή, σποραδικά από τη δεκαετία του 1960, του 80 και του 90, ανασκάφτονταν τάφοι που νεκροταφείο των Ευωνημαίων, ένα μεγάλο τμήμα του οποίου αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του σταθμού, μετρό Αργυρούπολη. Ενδεικτικό τμήμα του νεκροταφείου, κατόπιν διαμόρφωσης, διατηρείται ορατό, ενώ το υπόλοιπο καταχώθηκε. Απέναντι στην ανατολική έξοδο του σταθμού, αποκαλύφθηκε τμήμα της αστικής οδού, του δρόμου δηλαδή που συνέδεε το Άσι με τους νότιους δήμους και έφτανε μέχρι το Σούνιο. Συγκεκριμένα αυτό το τμήμα της αστικής οδού έχει βρεθεί στην ιδιοκτησία Κοντέλη επί της Βουλιαγμένης. Σήμερα είναι το κατάστημα Σπρίντερ στη θέση αυτή, αλλά σώζεται ολόκληρο το τμήμα της αρχαίας οδού κάτω από τζαμένιο πάτωμα. Η οδός αυτή είχε εντοπιστεί και παλιότερα το 1999-2000 στα έργα του φυσικού αερίου επί της πλατείας Λευκοσίας της Αργυρούπολης, όπου βρέθηκαν δύο εφαπτώμενοι ταφικοί περίβολοι του 4ου αιώνα π.Χ., κατεστραμμένοι και αυτοί από πλημμύρα, πιθανόν την ίδια, όπως και ο περίβολος του τραμ. Τώρα μπαίνουμε στο ίδιο το αεροδρόμιο από ανατολικά. Στα όρια του με την αεροπορική βάση, την ελληνική αεροπορική βάση, διασώζεται ακόμα ο λόφος Χασάνη, δεν έχω εικόνα,
στο περιβάλλον του οποίου έχουμε από παλιά εντοπίσει αρχαία ίχνη και κατάλοιπα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Οι αρχαιότητες στο Χασάνι διατηρούνται αλόβητες, επειδή εκεί μεταφέρονταν επί σειρά πολλών ετών μπάζα που κάλυψαν την επιφάνεια του λόφου, προστατεύοντας και τις εγκείμενες αρχαιότητες. Το πιο σημαντικό μνημείο του αεροδρομίου, βέβαια, είναι ο επιβλητικός τοπικός περίβολος του ελληνικού, που βλέπετε στην οθόνη, ορατός ανά τους αιώνες, ο οποίος το 1960 μεταφέρθηκε στο τότε Αμερικανικό Κολέγιο Φιλέων, στο χώρο δηλαδή που σήμερα στεγάζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταφέρθηκε εκεί επειδή εμπόδιζε την επέκταση του αεροδρομίου προς τα ανατολικά. Από το μνημείο του ελληνικού έχει πάρει το όνομά της η περιοχή, αν και οι ενδείξεις δίνουν στην απόδοσή του στο Δήμο της Εξονής. Επειδή το μνημείο ήταν ορατό, οι τάφοι του είχαν συλληθεί και τα γλυπτά του είχαν κλαπεί, άγνωστο πότε. Τα λίγα στοιχεία που προέκυψαν κατά την ανασκαφή του από τον Βασίλειο Πετράκο το ανάγουν στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Και φτάνουμε στην τελευταία μας φάση, κοντά στο Ολυμπιακό γήπεδο του Χόκκι. Εδώ, πάλι στο πλαίσιο των Ολυμπιακών έργων, εντοπίστηκε αρχαίο λατομείο, ένα μόνο τμήμα του οποίου μας δόθηκε η ευκαιρία να ερευνήσουμε. Παρά το ότι ένα λατομείο συνήθως δεν έχει σπουδαία κινητά ευρήματα, αλλά βεβαίως εκτιμάται δεότως ως τεχνικό έργο της αρχαιότητας, το συγκεκριμένο του ελληνικού μας έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις. Ένας θησαυρός 57 χάλκινων νομισμάτων Σαλαμίνος και Ελευσίνιας σειράς ήταν κρυμμένος σε μια σχισμή του βράχου, ενώ πλήθος αποσπασμένα αγγεία είχε χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που είχε διαταράξει το λατομείο, αντίθετα με ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα. Στα αγγεία συμπεριλαμβάνονταν και μεγάλος αριθμός εμπορικών αμφορέων από όλο τον τότε κόσμο, τον γνωστό κόσμο, όπως τη Χίο, την Κο, την Μέλβιλ, τη Ρόδο, την Κόρινθο και αλλού, άχρηστο υλικό που χωρίς αμφιβολία δεν μπορεί παρά να είχε μαζευτεί από κάποιο κοντινό επίνιο που βάσει υποθαλάσσιων καταλήπων που έχουν εντοπιστεί τοποθετείται στον όρμο πριν από το ακροτήρι του Αγίου Κοσμά, εκεί που έπεσαν τα κάγκελα και κάνει ο κόσμος πάνω. Όλα τα παραπάνω έχουν αποκαλυφθεί, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, κυρίως στο άμεσο περιβάλλον του αεροδρομίου, επειδή στο χώρο που αυτό Αγαπητοί φίλες και φίλοι, χωρίς πολλές περιστροφές δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αφήσουμε να χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του χώρου που περιλαμβάνει το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού και η πρώην Αμερικάνικη βάση. Είναι θέση μας ότι πρέπει να μπει ένα φρένο στην εμπορευματοποίηση και το ξεπούλημα του εθνικού φυσικού πλούτου και όπου μπορούμε να τον ανακτήσουμε και να αποκαταστήσουμε την ισόρροπη σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Στην παρούσα περίπτωση μιλάμε για το ελληνικό και την παράκτια ζώνη. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στη μελέτη του Πολυτεχνείου και του κ. Νίκου Μπελαβίλα, την οποία σε γενικές γραμμές στηρίζουμε και η οποία συνάδει με τις απόψεις μας περί διαχείρισης του δημοσίου πλούτου από και υπέρ του λαού, με την ενεργή βέβαια συμμετοχή του μέσα από φορείς και συλλογικότητες οι οποίες σέβονται και προάγουν το κοινό καλό. Εμείς στο ΕΠΑΜ θεωρούμε ιερή μας υποχρέωση την διάσωση της πατρίδας μας προς όφελος του λαού και των μελλοντικών γενιών που επέρχονται και οι οποίες θα μας κρίνουν αμήλικτα. Αυτές οι γενιές είναι τα παιδιά και τα εγγόνια τα δικά μας, τα δικά σας και των ανθρώπων που αγαπάμε. Αισθανόμενοι το βαρύ χρέος απέναντι σε αυτές τις γενιές, για τα μέχρι τώρα λάθη και παραλήψεις μας, αλλά και για την ανεκτικότητά μας στους κομματικούς κοζαμπάσιδες, τους οποίους αφήσαμε να πριονίσουν το κλαδί επάνω στο οποίο καθόμαστε, γλεντώντας και φορτένοντας ουσιαστικά από τις ίδιες μας τις άρκες. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε ούτε. Για 10 περίπου λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια διάσταση λίγο πιο αισιόδοξη, γιατί θέλω να σας μιλήσω για το πώς το Μητροπολιτικό Πάρκο πρέπει να θεωρείται ως αναγκαία πράσινη, ενώ πραγματικά πράσινη και όχι το χρώμα που είδαμε πριν σε κάποια από τα πλάνα όπου το πράσινο ήταν για να παρουσιαστεί ο δομημένος χώρος, άρα πραγματική πράσινη υποδομή για την πόλη. Και για να απαντήσω και στο ερώτημα, το ελληνικό αξιοποίηση για ποιους, σας απαντώ αμέσως. Η δική μας η άποψη είναι ότι η επένδυση αυτή, η αξιοποίηση αυτή, πρέπει να είναι για τους πολίτες. Και επιτρέψτε μου εδώ να βάλω δύο ακόμα παραμέτρους. Ο
που σχετίζονται με την κλίμακα. Κλίμακα του χρόνου, συνεπώς αξιοποίηση για τους πολίτες του σήμερα αλλά και του αύριο, για τις επόμενες γενναίες, που ακούστηκε ίσως πολλές φορές και από τους δημάρχους και από τους επιστήμονες, και τη διάσταση επίσης της κλίμακας στον χώρο. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μιλάμε μόνο για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, γιατί αυτός ο χώρος είναι η τελευταία ευκαιρία και είναι κρίσιμος, είναι κομβικό σημείο για τη συνένωση του Ημιτού με την παραλία. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε ένα σύνολο, αυτό το εκτεταμένο και συνεχές δίκτυο πράσινων χώρων, το οποίο οπωσδήποτε, αναμφισβήτητα, είναι πιο υποφελές αυτό το δίκτυο από την δημιουργία μικρότερων εστίων πρασίνου, όπως στο παρελθόν έχουμε ακούσει και από διάφορους πολιτικούς. Ενιαίο λοιπόν δίκτυο, συνεκτικό πράσινο δίκτυο από τον Ημιτό μέχρι την παραλία. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί αυτό το δίκτυο θα μπορέσει μόνο με αυτή τη μορφή να επιτελέσει, να δώσει τις βέλτιστες οικολογικές λειτουργίες, θα σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ, από όλα τα οικοσυστήματα και του ορεινού όγκου και του πάρκου και του παραλιακού μετόπου, διευκολύνοντας παράλληλα την επικοινωνία των ειδών της πανίδας, μέσα στους οποίους πρέπει να θεωρούμε και τον άνθρωπο. Την επικοινωνία λοιπόν και την δυνατότητα επίδειξης σπάνιων ενδυμικών ειδών χλωρίνας. Και όταν λέμε για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, θα πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα οικοσυστήματα προσφέρουν αγαθά, καθαρό αέρα, από το δημοτικό το ξέρουμε, αλλά και πρώτες ύλες, αλλά και ανακύκλωση τρεπτικών υλικών. Άρα προσφέρουν αγαθά. Αυτά τα αγαθά πρέπει να υπολογίζονται στο οποιοδήποτε κόστος ή σε οποιαδήποτε εκτίμηση κάνουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν πρέπει πλέον να μην υπολογίζεται το εξωτερικό κόστος σε οποιαδήποτε προσπάθεια κόστους ωφέλειας που γίνεται. Μια άλλη κρίσιμη υπηρεσία που προσφέρουν τα οικοσυστήματα είναι η ρύθμιση διαφόρων φαινομένων, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, όπως είναι σχέσεις αλληλοεξάρτηση έμβιων όντων με το έδαφος, με το νερό, όπως είναι οι ασθένειες. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί ενώ φαίνεται φυσιολογικό να πληρώνουν οι πολίτες για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν ή ακόμα και για το νερό που πίνουμε, που χρησιμοποιούμε, γιατί κάποια επεξεργασία εκεί γίνεται και πρέπει να πληρώσουμε κάτι για αυτή την επεξεργασία του νερού, θα μας φαινόταν παράδοξο να πληρώσουμε για τον αέρα που αναπνέουμε. Κι όμως πρέπει να ξέρετε ότι πληρώνουμε για τον αέρα που αναπνέουμε. Όχι για τον αέρα που αναπνέουμε, τον καθαρό, αλλά για τον ρυπασμένο αέρα που αναπνέουμε και το πληρώνουμε υπό μορφή ασθενειών. Άρα υπάρχει κόστος. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Και μια επίσης σημαντική συνεισφορά των υπηρεσιών του οικοσυστήματος είναι αυτό που αποκαλούμε κοινωνική προσφορά και είναι η αναψυχή, ο αθλητισμός. Είναι η αισθητική που μας προσφέρει η φύση. Είναι δυνατότητες εκπαίδευσης. Και είναι επίσης κάτι που ακούστηκε. Είναι η πηγή έμπνευσης για δημιουργία που τόσο ανάγκη έχουμε αυτή την περίοδο που περνάει η χώρα μας. Κατά συνέπεια, το λεκανοπέδιο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το Μητροπολιτικό Πάρκο έτσι όπως σχεδιάζεται, για να διατηρεί, όπως σχεδιάζεται
με τη μορφή που θέλουμε εμείς, δηλαδή με τη μορφή που παρουσιάζεται από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί έτσι μπορεί να διατηρήσει τις κρίσιμες οικολογικές λειτουργίες που η πόλη επηρεάζει ανεπανόρθωτα και επίσης να συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας. Πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο σχεδιασμένο ως πράσινη υποδομή και για την σημερινή γενεά και για τις επόμενες γενεές μπορεί να συμβάλλει ώστε να είναι μέτριες πολλές από τις αρνητικές επιδράσεις του αστικού οικοσυστήματος και να ρυθμίσει πολλές από τις μη συμβατές λειτουργίες της πόλης. Για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν μιλάμε για τα οικονομικά στοιχεία της προστασίας της βιοποικιλότητας που θα συμβάλλει το πάρκο μέσα στο λεκανοπέδιο, αναφορές διεθνών οργανισμών υπολογίζουν ότι το κόστος των όποιων ενεργειών για τη διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, εν προκειμένου η δημιουργία ενός πάρκου, θα είναι 10 με 100 φορές πιο συμφέρουσες οι τιμές, το κόστος, οι προσπάθειες που κάνουμε από αυτές που θα απαιτηθούν αργότερα στις επόμενες γενναίες προκειμένου να προστατεύσουμε τα είδη μέσα στα οποία, θα βρίσκονται μέσα στο οικοσύστημα που θα δημιουργήσουμε. Άρα υπάρχει μια σχέση τουλάχιστον 10 φορές πιο συμφέρουσα οικονομικά, μιλώντας, δεν μ' αρέσει να μιλάω με οικονομικούς όρους, αλλά σε μια εποχή που πια επηρεάζεται από τους κανόνες της αγοράς, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς οι επιστήμονες να δίνουμε τέτοια νούμερα, οικονομικά νούμερα. Είναι λοιπόν 10 με 100 φορές πιο συμφέρον το να δημιουργήσουμε μια πράσινη υποδομή προκειμένου να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα παρά να τρέχουμε αργότερα όταν θα χάνεται η βιοποικιλότητα. Η πόλη λοιπόν θα μπορέσει να κάνει χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ήδη αναφέραμε τα ελάχιστα ποσοστά ανακάτοικο πρασίνου, μειώνοντας τα έξοδα τα οποία οι πολίτες συνεισφέρουν για τα προβλήματα υγείας, το παράδειγμα του αέρα που σας είπα πριν, ή με την υποβάθμιση της ποιότητας άλλων παραμέτρων των τροφίμων. Ήδη αναφέρθηκε πριν η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του αστικού αγρού. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά, αν σκεφτούμε ότι στα επόμενα 50 χρόνια προβλέπεται πάνω από το 80% του πληθυσμού του πλανήτη να ζει σε πόλεις. Άρα θα πρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να προωθηθούν και εδώ προσφέρεται μια καλή ευκαιρία να λειτουργήσει ως ένα σαυρός πρότυπο, ένα μοντέλο προς επίδειξη. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί κιόλα αυτό το σχέδιο. Το πάρκο λοιπόν συμβάλλει επίσης και στην ρύθμιση του μικροκλίματος της πόλης, στην εξοικονόμηση της ενέργειας, στην ευεξία των πολιτών, των επισκεπτών, στην βελτίωση της αναψυχής τους, στη σωματική άσκηση και στην εκπαίδευση. Μερικές από αυτές και άλλες κοινωνικές αξίες είναι σημαντικό να τις διατηρήσουμε μέσα στην κρίση που περνάει η χώρα. Επίσης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μέσα από αυτά τα οικονομικά μεγέθη που συζητάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι το πάρκο ή το οικοσύστημα έχει μια αξία. Για να καταλάβετε... Η τροπολογία του ΝΑΡΑ κατά την ψήφιση του νόμου 4092 του 12, η οποία ανάμεσα σε 21 διαφορετικά ζητήματα πρόβλεπε και το πέρασμα της δομημένης επιφάνειας του ελληνικού στο ΤΑΙΠΕΔ. Μόνο προσωρινά όπως αποδείχτηκε, καθώς η τρικομματική κυβέρνηση εξασφάλισε τελικά την υπερψήφιση της καταψηφισμένης τροπολογίας, κολλώντας την στο περιβόητο πολυνομοσχέδιο του ενός άρθρου και των 500 διαφορετικών ζητημάτων μόλις μια εβδομάδα αργότερα.
όταν ακόμα και οι τυπικές εκδηλώσεις σεβασμού στην εκφρασμένη θέληση της πλειοψηφίας του Κοινοβούλιου εκλείπουν, γίνεται ολοφάνερο ότι όχι μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά συνολικότερα η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου του ΤΑΙΠΕΒ, που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, επειδή επέμενε να μειοψηφίσει τις αποφάσεις του, και η εκδίωξη του Δημάρχου Αλίμου, που βλέπω εδώ μπροστά, που επίσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ, αμέσως μετά την κοινή συνέντευξη τύπου των Δημάρχων για τη σημερινή ημερίδα, αποδείχνει πώς εννοούν την έκφραση γνώμης άλλης από αυτή που επιβάλλουν μνημόνια και τρόικα. Η επικείμενη αντικατάσταση όμως του ίδιου του πρόεδρου της Ελληνικό ΑΕ δείχνει ότι η αγωνιστική αποφασιστικότητα οξύνει τις αντιθέσεις μέσα στους ίδιους τους κόλπους τους και ότι αρκετοί αντιλαμβάνονται ότι όλες οι προσπάθειες μετατροπής της πλειοψηφίας της σημερινής Βουλής από μεριάς της κυβέρνησης προκαταβολικά σε πλυντήριο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και του ΤΑΙΠΕΔ και των εταιριών του, που καλούνται να βάλουν τις υπογραφές του κάτω από σκανδαλώδεις και πλήρως αδιαφανείς συμφωνίες ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, δεν θα σταθούν αρκετές για να τους απαλλάξουν από την προσωπική τους ευθύνη. Αυτή είναι μια προειδοποίηση που αφορά και τους υποψήφιους επενδυτές, με πάρα πολλά εισαγωγικά, του ελληνικού. Σήμερα επιβεβαιώνουμε τη στήριξή μας, και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω, στον αγώνα σας για τη δημιουργία ενός πνεύμονα ανάσας, αναψυχής, αθλητισμού, δημιουργικότητας και ήπιας ανάπτυξης για τους κάτοικους του Λεκανοπέδιου και τις συλλογικότητες και φορείς που σήμερα ξεδιλύουν τις δραστηριότητές τους μέσα στην έκταση του παλιού αεροδρόμιου και μπορούν να συνδυώσουν και να πλουτίσουν λειτουργικά ένα μητροπολιτικό πάρκο, όπως αυτό αναδείχθηκε μέσα από την εξαιρετικά πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που το μεγαλύτερο κομμάτι της παρακολούθησα στη σημερινή ημερίδα. Και δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσετε να μας βρίσκετε στο πλευρό σας, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όποια κρίσιμη τροπή πάρουν αυτοί οι αγώνες μέσα στο επόμενο εξαιρετικά κρίσιμης και ζωτικής σημασίας διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την συγγνώμη για την παρατυπία και την απόκληση στο πρόγραμμα. Να καλέσουμε το Γιάννη το Μαραγκό να μας... Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την Κυρία για τα πολύ καλά λόγια της. Να πω ότι το Δεκέμβριο του 2011, μέσα στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Σε συνεργασία και με τη στήριξη του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ξεκίνησε με σκοπό να παράσχει πρωτοβάθεια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους συμπολίτες μας. Συμπολίτες μας που τα μνημόνια και οι πολιτικές των ντόπιων και των ξένων κυβερνώντων τους στέρισαν ένα από τα βασικά δικαιώματά τους, δηλαδή την ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το Κοινωνικό Ιατρείο στελεχώθηκε από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, διαιτολόγους, θεραπευτές, αλλά και από ένα μεγάλο πλήθος απλών εθελοντών που στηρίζουν με πολλούς τρόπους τη λειτουργία του ιατρείου. Σημαντική ήταν η βοήθεια όλων των πολιτών από όλη τη χώρα στη συγκέντρωση φαρμάκων για τη δημιουργία ενός πολύ αξιόλογου φαρμακείου που εξασφαλίζει δωρεάν φάρμακα για τους ασθενείς μας. Συνολικά απασχολούνται στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού πάνω από 180 εθελοντές και τους ευχαριστούμε για αυτό για μία ακόμα φορά. Από τη στιγμή εκείνη μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο πάνω από 8.500 ασθενείς. Το εντυπωσιακό σε αυτό το νούμερο είναι ότι περίπου η μισή από αυτούς
έχουν επισκεφτεί το ιατρείο μέσα στο 2013. Διαπιστώνουμε λοιπόν μια θεαματική αύξηση των περιστατικών στο τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος του 2013, το οποίο είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας και της τραγικής οικονομικής κατάστασης των κατοίκων αυτής της χώρας. Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού σε όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να δώσει λύση και στο πρόβλημα της δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης και έτσι ανέπτυξε συνεργασίες με κλινικές δημόσιων αλλά και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα ζωής του ασθενείς του. Να σημειώσω εδώ ότι οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν με τον όρο να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα για διαφημιστικούς λόγους. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής τηρείται πολύ καλά. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Εθελοντών πάρθηκε η απόφαση για την ονομασία του Κοινωνικού Ιατρείου. Ονομάστηκε Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού για να συνδεθεί με την πρόθεση της Γενικής Συνέλευσης να υποστηρίξει τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου. Ενός πάρκου που, όπως ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές, θα δώσει ζωή και ανάσταση όλο το λεκανοπέδιο, αλλά και θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, η δίθεν αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, ξεκουλώντας την έναντι πολύ μικρού τιμήματος, σε συνδυασμό με τα σχέδια για ολόκληρο το παράκτιο μέτωπο, θα προκαλέσει τον αποκλεισμό των πολιτών από ένα χώρο που δικαιωματικά τους ανήκει. Ένα χώρο που μπορεί να αποτελέσει πνεύμονα ολόκληρης της πόλης και να γίνει ένα κέντρο άθλησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης. Συνυπογράφουμε λοιπόν την πρόταση για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, δηλώνοντας ότι θα είμαστε παρόντες στη μάχη όταν αυτή ξεκινήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίκο Μίλη, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και είναι γραμματέας του τομέα επιστημονικών συλλόγων και εκπαιδευτικών. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την πρόσκληση την οποία μας απίθυνε για να παραστούμε στην σημερινή σας ημερίδα. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι σε μια περίοδο στην οποία δυστυχώς οι συλλογικοί θεσμοί απαξιώνονται, σε μια περίοδο στην οποία σαν ελληνική κοινωνία οφείλουμε να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας, να ανακαλύψουμε τα ελαττώματά μας, να δούμε τι πραγματικά μας έφτασε και μας έφερε στη σημερινή κατάσταση, προσπάθειες και πρωτοβουλίες σαν την σημερινή σημαίνουν και δίνουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διαβούλευσης θα συνεχίσουν να εκφράζονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες να παράγουν και ένα ουσιαστικό, πολιτικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Η σημερινή λοιπόν η μερίδα σας, για να μπορέσει να κατευθυνθεί και να οριοθετηθεί από αυτούς τους στόχους τους οποίους είπαμε στην αρχή, θα πρέπει να κινηθεί σε ένα ακριβώς επικοδομητικό πλαίσιο, το οποίο το έχει κάνει. Θα πρέπει να έχει στόχευση αντικειμένων και συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες τις διαθέτει. Και βέβαια, θα πρέπει όποια πρόταση συνοδεύεται να αναφέρεται σε κοστολόγηση των λύσεων και να υπάρχει βέβαια και σαφής πολιτική τεκμηρίωση των όποιων επιλογών. Όλα αυτά γίνονται. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας είναι ότι στην προσπάθεια ανάλυσης των όποιων προτάσεων, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας λύσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας είναι η δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων στην οικονομία. Και δεν αφορά μόνο την οικονομία υπό την έννοια του χώρου της Ελλάδος. Αφορά την οικονομία η οποία σήμερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δυστυχώς δημιουργεί ατραπούς και δομές οι οποίες
πρέπει να τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι τουλάχιστον άδικο να γίνεται σύγκριση μεταξύ μιας πρότασης η οποία είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια για αξιοποίηση αυτού του χώρου και μεταξύ της σημερινής κατάστασης, όσο να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το παγκόσμιο, όχι το ελληνικό, ούτε καν το ευρωπαϊκό, αλλά το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον είναι σε ιδιαίτερη δυσμενή κατάσταση. Γνωρίζουμε τις ηφαισιακές συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν συλλήφθηκαν, εντός εισαγωγικών, αν θέλετε αν μου επιτρέπετε, όταν συλλήφθηκαν αυτές οι αρχικές προτάσεις. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και αυτό να το κάνουμε πολύ ξεκάθαρο σε όλους τους πολίτες, ότι ανάμεσα σε μία επένδυση η οποία βασίζεται σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια αφενός, σε μία επιλογή δηλαδή η οποία οδηγεί σε κοινωνική απαξίωση και ισοπαίδωση απ' τη μία και σε μία επιλογή με βάση τη διαχείριση του πολιτικού κόστους, η οποία οδηγεί πολλές φορές σε μηδενικό πολιτικό αποτέλεσμα και απαξίωση επίσης, υπάρχει και ο ενδιάμεσος δρόμος. Υπάρχει και ο ενδιάμεσος δρόμος ο οποίος μιλάει για επένδυση η οποία θα οδηγήσει σε ωφέλειες στην τοπική κοινωνία. Μιλάει για μια επένδυση η οποία θα έχει ένα βιώσιμο αυτοχρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζει ακριβώς τις όποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναπτύξετε εσείς οι φορείς. Και πάνω απ' όλα μιλάμε για μια πολιτική δημόσιας γης και δημόσιας περιουσίας η οποία πρέπει να οδηγεί σε επεμβάσεις διαρθρωτικού και όχι δημοσιονομικού χαρακτήρα. Σε επεμβάσεις δηλαδή οι οποίες θα διορθώσουν τις όποιες ατέλειές μας, τις όποιες αδυναμίες μας, τα όποια μας προβλήματα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, και επειδή ακριβώς δεν επιλέγουμε ανάμεσα σε μία λύση με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια από τη μία πλευρά και σε μία λύση με γνώμονα την διαχείριση του πολιτικού κόστους, θα πρέπει όλοι μας να επέμβουμε δυναμικά. Επειδή αυτό το οποίο και εσείς σαν φορείς και σαν πολίτες αναζητείτε και επιδιώκετε είναι ακριβώς να μην υπάρχει απαξίωση και επειδή ακριβώς με αυτό το γνώμονα θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής, αυτό το οποίο έχουμε εμείς να δηλώσουμε είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας η οποία, ναι, συμφωνούμε ότι έχει επιβαρημένο παρελθόν, λέμε ότι έχει παρόν, αλλά πιστέψτε με, για να έχει μέλλον θα πρέπει να γίνει ουσιαστική, ρεαλιστική αποτίμηση και αξιολόγηση όλων των γεγονότων. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τα όποια λάθη μας έχουν φέρει στη σημερινή κατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα... Αν θέλετε, συντοπίστε λίγο και... Παρακαλώ, όχι. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Να πάρετε το λόγο μετά, σας παρακαλώ. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Πολλές φορές, σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή την κοινωνία, αυτό το οποίο μας έφερε στη σημερινή κατάσταση δεν είναι τόσο η πατρότητα των ιδεών, γιατί διεκδικούσαμε όλοι μας την πατρότητα των ιδεών χωρίς κανείς να θέλει να διεκδικεί την υλοποίηση των ιδεών. Εγώ κλείνω με αυτό και πραγματικά σας δηλώνω καλόπιστα ότι όποιες προτάσεις είναι ανοιχτές, εμείς από τη δική μας την πλευρά θα εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας και τη στήριξή μας και πιστέψτε με, είναι μια προσπάθεια η οποία μόλις τώρα ξεκινάει. Αρκεί να λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Αυτά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να καλέσουμε τον Θοδωρή Κολιάπη στο βήμα που εκπροσωπεί το ΚΚΕ. Κάποιοι είναι στη μια πλευρά του πεζοδρομίου και παλεύουν και κάποιοι είναι απέναντι. Αυτά τα ξέρει ο λαός μας και τα ξέρει πολύ καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, η μια πλευρά είναι ότι ο αγώνας του λαού, των εργαζομένων, και εδώ, των εργαζομένων των 4-5 Δήμων, ήταν σημαντικός και αν θέλετε ήταν ένας παράγοντας που καθυστέρησε τα σχέδια. Η λαϊκή παρέμβαση, ο αγώνας του λαού καθυστέρησε τα σχέδια. Και αυτό που λένε οι ίδιοι είναι ότι δεν ερχόμαστε να επενδύσουμε σήμερα εάν δεν πέσει κι άλλο η εργατική δύναμη, η τιμή της. Γιατί για την Τρόικα, δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει Τρόικα, τα 400 και 500 ευρώ που παίρνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πολλά. Επομένως οι επενδύσεις πρέπει να διασφαλίζουν σίγουρα κέρδη και για να διασφαλίσουν σίγουρα κέρδη πρέπει να πέσει κι άλλο τιμή της εργατικής δύναμης για επενδύσεις. Μια πλευρά λοιπόν ήταν οι αγώνες, όμως έχουν και αυτοί μεταξύ τους σοβαρά προβλήματα, αντιπαραθέσεις. Εμείς τις λέμε ενδοϊπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις, αλλά έχουν σοβαρές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ τους, που δεν τα βρίσκουν για το ποιος θα έρθει, ποιος θα πάρει την επένδυση. Και αυτό πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Έχει σημασία για μας να δούμε λίγο τι λέγανε όλοι αυτοί για την μεταολυμπιακή χρήση των εγκαταστάσεων. Αυτό που προτείνανε ήταν ένας συνδυασμός χρήσεων που θα μεγιστοποιούσε τα συνολικότερα ωφέλη από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του χώρου αυτού δηλαδή και θα τις έκανε ανοιχτές και ελκυστικές για το μεγαλύτερο αριθμό πιστών επισκεπτών. Οι μεικτές χρήσεις, και για μας αυτό είναι σημαντικό, οι μεικτές χρήσεις θεωρούνται δηλαδή ως τις πιο ενδεδειγμένες σε προγράμματα αστικής ανάπτυξης και κατασκευής μεγάλων αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων. Για μας το θέμα δεν είναι με ποιο μείγμα χρήσεων θα πας. Γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με αλλαγή χρήση στη γη σημαίνει κερδοφορία. Η αλλαγή χρήση της γης σημαίνει κερδοφορία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν για αλλαγή στη χρήση γης, σημαίνει ότι έχουν στόχο το κέρδος. Ανεξάρτητα από το σχέδιο που θα ακολουθήσουν. Γιατί ποιος θα πληρώσει την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των έργων του πάρκου και του κάθε πάρκου. Γιατί για πάρκο γενικά μιλάνε όλοι ή για πράσινο. Ποιος θα πληρώσει. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλα τα σχέδια. Επομένως, για μας αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως υπάρχουν σχέδια, δεν είναι όλα το ίδιο, έχουν διαφορές. Π.χ. στο σχέδιο του Πολυτεχνείου μπορείς να βρεις από λειτουργικής και τεχνικής άποψης θετικά στοιχεία. Π.χ. δεν μιλάει, ας πούμε, για 3 εκατομμύρια τετραγωνικά όπου πετώ που έχει το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΡ. Δεν είναι αυτό όμως το ζήτημα. Για μας η διαφωνία είναι βασική. Είναι επί της αρχής. Έχει να κάνει με τον προσανατολισμό, με την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το ζήτημα της αποκλειστικά ελεύθερης και δωρεάν χρήσης από το λαό δεν καλύπτεται από τα προτινόμενα σχέδια. Ή το ζήτημα να παραμείνει όλος ο χώρος, όλο το μέτωπο στην παραλία, η πρώην Αμερικάνικη βάση του αεροδρόμιου, στη δημόσια λαϊκή περιουσία και το δημόσιο να αναλάβει, δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός και όχι κάποιος άλλος, να αναλάβει την κατασκευή, τη διαχείριση και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του πάρκου, χωρίς την ανάμειξη των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό για μας είναι σημαντικό. Επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε τη λογική του μικρότερου κακού, αφού το πλαίσιο γενικά και η κατεύθυνση δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα χάσουμε σίγουρα και μιλάμε για το λαό, αλλά να δούμε να χάσουμε λιγότερο. Για μας το σύνθημα ούτε ευρώ, ούτε σπιθαμή γης είναι ένα σύνθημα επίκαιρο και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτό. Και η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλοι και φίλες, την Τρόικα, θα ιδιωτικοποιήσει το ελληνικό στο όνομα της κρίσης, προσφέροντας νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλι. Αυτοί οι σχεδιασμοί, ναι, θα τελειώσουν και θα προχωρήσουν fast track. Είναι πρόκληση να λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να φτιαχτεί το πάρκο την ώρα που ο πλούτος που έχει παραχθεί με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού
φυλάστε συσσωρευμένους από Έλληνες και ξένους, μεγάλες επιχειρηματίες σε παραδείσους τραπεζικούς προνοϊκούς. Και μιλάω και Έλληνες, γιατί πολλοί μιλάνε και για πατριωτισμό. Εμείς σαν ΚΚΕ καλούμε όλους τους εργαζόμενους να προτάξουν τις δικές τους ανάγκες, να απαιτήσουν την ικανοποίησή τους, να οργανώσουν τη δική τους αντεπίθεση, να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που υπηρετούν το ξεπούλημα της δημόσιας γης. Για να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στο πλαίσιο μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, και μία από αυτές είναι η οργάνωση των ελεύθερων χώρων, όπως αυτός εδώ ο χώρος που θέλουμε να γίνει πάρκο και σε αυτό να ενταχθούν όλες οι υπάρξεις αθλητικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τα κτίρια, όλα τα κτίρια των αεροσταθμών, των πρώην, τα υπόστοιχα, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού και της νεολαίας, με αποκλειστικά ελεύθερη και δωρεάν χρήση, με εύκολη πρόσβαση, με φθηνές και γρήγορες κοινωνίες για ανάπτυξη ενός γνήσιου λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού και την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε αλληλέγγυοι. Σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε, με ειδοποίησανε από την ομάδα των ηλεκτρολόγων ότι θα αρχίσει να γίνει μια μικρή αλλαγή στην κονσόλα και θα πάρει ένα λεπτό αυτό. Οπότε κλείνουμε τα μικρόφωνα.